πάμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε τη σύλληψη στο, του Γιάννη Λαγού. Πριν από λίγο συνελήφθη στο Βέλγιο. Δώσε μας παρακαλώ πολύ τις πληροφορίες. Ήταν σε αστυνομικό κλειό, όπως καταλαβαίνεις Φίλιππε, όλο αυτό το διάστημα ο Γιάννης Λάγος, με αποτέλεσμα όταν προσπάθησε να διαφύγει, όπως πολύ σωστά είπες πριν από λίγο, σε κάποια χώρα γειτονική, το Βέλγιο ήταν αυτή λοιπόν, εκεί συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα και ένταλμα της Europol που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Έτσι λοιπόν συνελήφθη, θα οδηγηθεί τώρα από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη, όπου φυσικά και θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του ή καλύτερα, αν θέλει, θα εκτίσει την ποινή που του αναλογεί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι ήταν 658 οι ψήφοι κατά 25 του Ευρωκοινοβουλίου και ήταν αυτές που οδήγησαν στην άρση της ασυλίας τους, για όσους δεν είδαν από την αρχή το ρεπορτάζ μας. Αν και ο ίδιος έλεγε ότι είχε προγραμματίσει και είχε σχεδιάσει ακριβώς το πώς δεν θα συλληφθεί. Είχε μιλήσει στους φίλους του και έλεγε ότι θα ζητήσει πολιτικό άσυλο σε κάποια άλλη χώρα. Βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν. Έτσι. Και μας κάνει εντύπωση, ενώ τα είχε, ήταν σίγουρος και είχε μιλήσει. Το θυμόμαστε, έβγαινε και στο διαδίκτυο και σε εκπομπές του διαδικτύου που μιλάγε με τους φίλους του και έλεγε ναι, θα κάνω τα πάντα ώστε να έχω να ζητήσω πολιτικό άσυλο, γιατί θεωρώ ότι η καταδίκη μου αυτή έχει πολιτικού σκοπιμότητα και όχι κανένα άλλο λόγο. Το θέμα ότι ξαναλέμε, συνελήφθη στο Βέλγιο ο Γιάννης Λαγός μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί και θα οδηγηθεί και εκείνος στις φυλακές μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Αυτές είναι οι εξελίξεις στις οποίες έχουν φτάσει οι πληροφορίες αυτές στα χέρια μας. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η σύλληψή του.